Καλησπέρα, παιδιά. Γκάνζελ εδώ. Και σήμερα θα ζητήσουμε κάποια θεματάκια. Θα είναι μια ανακοίνωση για το κανάλι, να την πούμε έτσι, για μια καινούρια σειρά. Και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι φάση παίζει με αυτή την καινούρια σειρά. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τα 250 σαν που έχουμε φτάσει. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά πολύ γρήγορα. Και είναι ευχαριστήσή μου αυτό να βλέπω να ανεβαίνουμε έτσι. Και εγώ θα ανταποδίδω, θα ανεβάζω καινούρια βίντεο. Και όλα αυτά θα φτιάχνουν καινούριες σειρές, θα μπω σε SMP και όλα αυτά τα σχετικά. Δεύτερον, να συζητήσουμε λίγο για αυτή τη σειρά που θα γίνει. Θα λέγεται «Λέγοντας την άποψή μου». Σε αυτή τη σειρά θα μου γράφετε στα comment, άμα θέλετε εσείς, κάτι που θέλετε να συζητήσω, κάτι που θέλετε να ακούσετε μία άποψη από κάποιον, να σας πω εγώ τη δικιά μου προσωπική άποψη για διάφορα θέματα συζητάμε, εκτός του Minecraft, εκτός του gaming, για οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου γράψετε στα comment. Στο πρώτο επεισόδιο μπορεί να διαλέξω εγώ κάποιο θέμα, αλλά μπορείτε να μου πείτε και εσείς στα comment άμα θέλετε να συζητήσω εγώ κάποιο θέμα. Αλλά να ξέρετε, θα είναι εντελώς η άποψή μου, δεν θα θέλω να θίγω κάποιον, να του αλλάζω τη γνώμη ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλά να λέω την άποψή μου. Αυτή η σειρά θα έχει από background, από ένα Minecraft που θα παίζω, Skywars, κάτι, Bedwars, οτιδήποτε παίζω θα το βάλω background, δεν θα ακούγεται noise από το Minecraft ή κάτι τέτοιο, απλά θα έχει ένα background τέτοιο για όποιους θέλουν να βλέπουν και PvP ή κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ θα συζητάω ένα θέμα που θα μου έχετε πει εσείς στα comments ή θα έχω πει εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτή θα είναι η σειρά, θα είναι σχεδόν μικρούτσικη, θα βγαίνει πως 5 λεπτάκια κάπου εκεί και άμα, δεν ξέρω βασικά, δεν έχω δοκιμάσει να δω, ανάλογα το θέμα θα βγαίνει. Και ναι, θα είναι μια bonus σειρά για το κανάλι που θα βγαίνει κάθε εβδομάδα ένα επεισόδιο, κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω κάθε πόσο, δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί δεν έχω κάνει και πότε, να δω πόσο δύσκολο είναι ή κάτι τέτοιο. Και ναι, και το τρίτο που θέλω να συζητήσω είναι ότι κάνω edit το καινούριο μου skin, δεν θα έχει μεγάλη διαφορά από αυτό, φάτσα θα είναι ίδια, απλά λίγο την armor, τα ρούχα τα κάνω edit για να φαίνεται πιο όμορφο, γιατί στο Cinema 4D δεν μου πολύ αρέσει, γιατί ήταν πολύ μονόχρωμο μαύρο και το έκανα λίγο edit. Θα το δείτε στη συνέχεια στο επόμενο βίντεο που θα κάνω, θα δείτε πως είναι το καινούριο μου skin. Αυτά λοιπόν παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, κάντε και ένα comment, πείτε μου τι θέλετε να δείτε στο λέγοντας την άποψή μου, τι θέλετε να συζητήσω, οτιδήποτε θέμα, ό,τι γουστάρετε να μου πείτε. Θα δούμε, θα διαλέξουμε, κάποια comment θα τα κρατάω για επόμενα επεισόδια μου αρέσουν και θα τα συζητάμε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά, γεια σας! Από την τέταρτη γενιά στη γειτονιά είδαμε το όραμα να βράδυ στα σκαλιά. Το πήραμε μαζί μας σαν να ήταν φυλακτό. Του δώσαμε ψυχή, του δώσαμε ρυθμό.